Επιστροφή και πάλι εδώ στο πλατό του Best, δεύτερο και το πλέον ενδιαφέρον μέρος της εκπομπής μας. Καλωσορίζουμε, εφόσον οι δύο έγιναν τρεις, τον πρόεδρο που προλογίσαμε, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, Βασίλη Σπηλιώτη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Μετά από Πάσχα ερχόμαστε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Υγεία σε όλο τον κόσμο και ευτυχία. Ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία. Από γήπεδο και εσύ έρχεσαι, ποδοσφαιρικό. Για ποδόσφαιρα θα μιλήσουμε, για γήπεδα θα μιλήσουμε, για σχέδια θα μιλήσουμε, απ' όλα. Να κάνουμε αρχικώς έναν απολογισμό θέλω, διότι ολοκληρώθηκαν εσείως τα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι ήταν και αυτή μια σεζόν που είχε τις ιδιαιτερότητές της, διότι ακολουθεί εκείνες της περίοδου του κορονοϊού που μάλλον μας άφησαν κάποια απόνερα. Και είδαμε και αρκετές ομάδες που τελικά δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό τους, την παρουσία τους, τη συμμετοχή τους, όλο αυτό το συνοθήλευμα. Έχουμε όμως και ομάδα η οποία σήμερα διεκδικεί την άνοδό της στην γάμα εθνική. Έχουμε πολλά να δώσουμε ποδοσφαιρικά μιλώντας. Πώς νιώθετε εσείς για αυτή την σεζόν, ποια συναισθήματα κρατάτε, ποιες εικόνες είναι αποτυπωμένες πιο έντονα? Ακούστε να σας πω. Η σεζόν ολοκληρώθηκε πριν 2 εβδομάδες. Αγωνιστικά, αν το δούμε, που αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αγωνιστικά, όπως είδατε και όπως είδαν όλοι, μέχρι την τελευταία αγωνιστική σε όλα τα πρωταθλήματα, μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ήταν ανταγωνιστικό για τον προβιβασμό και για τον υποβιβασμό. Και από την αλφατοπική και από τη β, αλλά ακόμα και από τη γ για τη δεύτερη θέση, γιατί έπαιζαν ρόλο τα γκολ και όλα κτλ. Νομίζω και το κύπελο ήταν ο θεσμός που ήταν πάλι ανταγωνιστικός με ένα πολύ ωραίο τελικό που είδαμε τη Μεγάλη Τετάρτη που ακολούθησε πλήθος κόσμου. Τα πρωταθλήματά μας εμάς προσπαθούμε να γίνεται όσο πιο ανταγωνιστικά και όσο πιο δυνατά γίνεται. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλουμε να βλέπουμε κάθε Κυριακή πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές και οτιδήποτε ή όχι οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι που μας ελκύει και αυτό είναι που μας κρατάει κοντά και να είμαστε παρόν συνέχεια. Τώρα τα απόνερα που λέτε για τον COVID, εγώ θα το πω ως μια καλή δικαιολογία για κάποιους που απλά δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα γιατί βρίσκουν μια δικαιολογία. Νομίζω ότι είναι θέμα ευθύνης κάποιον ότι όταν αναλαμβάνω μια ομάδα θα πρέπει να την πάω μέχρι τέλους. Και όχι απλά και μόνο να ξεκινάω 2 μέρες, 3, μια εβδομάδα το καλοκαίρι για να κάνω τον παράγοντα ουσιαστικά και μετά να εξαφανίζομαι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή δικαιολογία. Δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αυτές οι ομάδες που εγκαταλείψαν ή που δηλώσαν συμμετοχή και δεν κατεβήκαν, δεν το κάνανε φέτος, το κάνανε και πέρυσι και πιθανόν να το κάνουν και του χρόνου. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ώστε αυτό να εξαλειφθεί? Ακριβώς. Ακούσα να σας πω. Πιο αυστηρό το καταστατικό, δεν μπορώ. Ακούσα να σας πω. Όλο το ποδόσφαιρο λειτουργεί σύμφωνα με τον ΚΑΠ. Να. Ο ΚΑΠ έχει κάποιους κανόνες. Τη δεδομένη στιγμή και γι' αυτό το γεγονός που έχει συμβεί εδώ. Δεν μας δίνει κάποια περισσότερη δυναμική ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι αν αυτοί δεν ολοκληρώσουν κάποιες εγγραφές με το Μητρό, που υπάρχουν κάποιες προθεσμίες μέσα στο καλοκαίρι, από εκεί πέρα, αν αυτοί ολοκληρώσουν εγγραφές με το Μητρό, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση ΔΣ και έχουμε κάνει και ερώτημα στην ΕΠΟ, πιθανόν να εφαρμόσουμε μια εγγυητική προς τα σωματεία που έχουν δώσει το δικαίωμα αυτό και όχι προς όλους. Της τάξεως? Δεν έχει της τάξεως. Τη δεδομένη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν είναι. Θα πω ψέματα, ό,τι νούμερο και να πω. Από εκεί πέρα, αν η νομική υπηρεσία της ΕΠΟ μας το εγκρίνει, τότε θα το κοιτάξουμε διαφορετικά. Γιατί σας λέω ότι είναι άδικο για κάποιες ομάδες να παίζουν μία εβδομάδα, να κάθονται τρεις, να ξαναπαίζουν άλλη μία εβδομάδα και πάει λέγοντας. Το είδαμε να φύγεται ούκο λίγες φορές από σωματεία που λόγω αυτής της κατάστασης έμπαιναν σε καθεστώς αριθμίας. Να μην μπορούν να αποδώσουν, να μην μπορούν να διεκδικήσουν αυτό το οποίο είναι ευχαριστώ. Μα και εμείς προγραμματίζουμε ένα πρωτάθλημα το βγαίνει, μία προκήρυξη στο καλοκαίρι, ώστε να βγαίνει κάθε χρόνο. Τη δήλωση συμμετοχή είναι μέχρι 31 Ιουλίου και από εκεί πέρα οι ομάδες κάνουν τις κινήσεις, τις μεταγραφικές κινήσεις και ό,τι αυτή τους εξυπηρετεί. Και όταν κάνουμε την κλήρωση και έρχονται στην κλήρωση και δεν μας λένε το παραμικρό, όπως έγινε φέτος, γιατί αν είδατε φέτος, σε κάθε κατηγορία έγινε ξεχωριστά η κλήρωση. Να. Και για τον λόγο αυτό έγινε περισσότερο στη γάμα τοπική. Είδαμε εμείς, σαν διοργανώτη, ότι υπάρχει κάποια δυναμία από ομάδες να μην έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές, κάποιες ανανεώσεις δελτίων και κάτι τέτοια. Και εκεί που ήταν οι ομάδες συγκεντρωμένες. Τους κάναμε μία πρόταση, είτε να συμπτύξουμε το πρωτάθλημα, να βάλουμε όλες τις ομάδες μαζί και οπότε τα ρεπό να προσπερνούνται πιο γρήγορα, ή να παραμείνει ως έτσι. Η απόφαση ήταν των ομάδων. Να παραμείνει ως έτσι και να πηγαίνει 3-0. Του χρόνου όμως θεωρώ ότι θα είναι διαφορετικό και κάνω και έκκληση προς αυτούς τους παράγοντες, αν δηλώσουν συμμετοχή, να συμμετέχουν οι ομάδες τους. Δηλαδή να μην χαλάνε ένα πρωτάθλημα ολόκληρο απλά για τη δική τους δεν ξέρω και εγώ τι. Στο δικό τους σκεπτικό. Νιώθετε ικανοποιημένος όμως, πετύχατε τους αρχικούς στόχους συνολικά αυτή τη σεζόν? Ως διοίκηση ένωσης το ρωτώ αυτό. Κοίτα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πάντα. Λοιπόν, εμείς τι στόχο βάζουμε?
να ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα με τον καλύτερο τρόπο, να είναι ανταγωνιστικά, πράγμα που ήταν, να κάνουμε αναπτυξιακά πρωταθλήματα, πράγμα που γίνεται, και να προχωράνε οι μεικτές μας όσο καλύτερα γίνεται. Θεωρώ ότι τα πρωταθλήματα ήταν ανταγωνιστικά μέχρι το τελευταίο λεπτό, σε όλες τις κατηγορίες και για όλες τις θέσεις, αν εξαιρέσουμε τον πρωταθλητή της αλφατοπικής που ήταν 3-4 αγωνιστικές λίγο πιο πριν, μαθηματικά εξασφάλισε την άνοδο, σε όλα τα άλλα και στον προβιβασμό και στον υποβιβασμό της αλφατοπικής, αλλά και προβιβασμό και υποβιβασμό της Β' ήταν ανταγωνιστικό μέχρι τελευταίο λεπτό, και στον προβιβασμό της Γ' ως προς τη Β' μέχρι τελευταίο λεπτό ήταν για το θέμα για τη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα, αναπτυξιακά πρωταθλήματα K14, K16 και K12 που το ξεκινήσαμε φέτος πειραματικά και είχε μεγάλη επιτυχία, του χρόνου θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, θα ξεκινήσει από πολύ νωρίτερα. Και οι μεικτές, η K14 προκλήθηκε στους 16 και αποκλήθηκε στο Ηράκλειο, όπως είδατε και από το βίντεο, από τον αέρα, και αγωνιστικά έχει μια πολύ καλή παρουσία. Ο τελικό, το κύπελό μας, νομίζω και από όλη την ποδοσφαιρική αγορά, αυτό που αφογκραζόμαστε, ήταν επιτυχημένος σταθεσμός και είχε ένα ωραίο τελικό, μια γιορτή για το ποδόσφαιρό μας. Συνεχίζουμε και εδώ είμαστε να ακούσουμε και προτάσεις, να ακούσουμε και τους παράγοντες και να κάνουμε και άλλα πράγματα. Σας είπα, εχθρός του καλό είναι το καλύτερο. Του χρόνου θα κάνουμε κάτι καλύτερο ακόμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ναι. Ακούγονται πολλά. Θα τα έχετε ακούσει κι εσείς. Ότι η Α τοπική επιστρέφει με δύο ομίλους, θα γίνει πάλι αναδιάρθρωση, δεν θα πέσει καμία ομάδα. Τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό? Δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι λέει η προκήρυξη. Ό,τι γίνεται προκήρυξη. Είναι δεδομένο. Τελείως. Οπότε υποβιβάζονται τέλος. Ό,τι λέει η προκήρυξη. Επικυρωθήκαν και οι βαθμολογίες την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν, επειδή βλέπουμε όλοι κατά καιρούς κάποιες δημοσιεύσεις, κάποια post, κάποια πηγαδάκια, δεχθήκατε αυστηρή κριτική. Σκληρή, για πεπραγμένα, από το Μητρό, από εποχή Μητρώου μέχρι και διάφορα άλλα. Με τις εκλογές, με τις 9 ομάδες, ναι, που ψήφισαν κτλ. Θεωρείτε ότι είναι καλοπροαίρετη κριτική, θεωρείτε ότι είναι παραγωγική κριτική, νιώσατε ότι υπάρχει συνεργασία μέσα στους κόλπους, τους διοικητικούς, της Ένωσης? Δώστε μας μια εικόνα από τα αποδυτήρια που λένε. Ωραία. Τι γίνεται εκεί μέσα? Λοιπόν, αφού ανέφερε πριν ο κύριος Ηλίας για τις εκλογές. Οι εκλογές έγιναν το 2022, ήταν 5-4, αυτό έλεγε ο νόμος, εμείς εφαρμόσαμε τον νόμο. Τελεία. Ήταν το ίδιο δικαίωμα, είχαν και η απέναντι πλευρά, θα μπορούσε να κερδίσει και αυτή με 5-4, δεν μπόρεσε να κερδίσαμε εμείς. Λοιπόν, ένα αυτό και το κλείνω, δεν χρειάζεται περισσότερα. Δεύτερον, την κριτική που λέτε και ό,τι γράφετε και στα site και στα social media, τη διαβάζω όλη. Καθημερινά, κάθε βράδυ θα τα διαβάσω όλα, ακόμα και τα σχόλια, τα πάντα όλα από προφίλ στο Facebook, στο Instagram και παντού. Η κριτική μου αρέσει, αλλά να γίνεται σωστά και με τον σωστό τρόπο. Γιατί η κριτική σε κάνει καλύτερο. Και θα σας πω κάτι. Ότι το K12 ήταν ένα έναυσμα από ένα grassroots που έγινε κάτω στο ενωσιακό γήπεδο τα Χριστούγεννα και ένας προπονητής μιας ακαδημίας μαζί με τον κύριο Σίσκο, τον εκπρόσωπο της ΕΠΟ, μας τον προτείνει και λέει: δεν κάνετε K12, να εφαρμόσετε K12. Αυτή και την κριτική που έκανε ο προπονητής εκεί. Αυτή ήταν η σωστή κριτική και έγινε και είχε επιτυχία και τον ευχαριστώ. Η λεγόμενη παραγωγική. Παραγωγική. Η κριτική που γίνεται όμως από κάποιους που δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι κάποιοι που. Θεσμικά μιλώντας. Θεσμικά βέβαια. Που δεν έχουν τίποτα, απλά κάνουν μια κριτική γιατί του το είπε κάποιος άλλος. Δεν την ακούω. Και δεύτερον, δεν ακούω και την κριτική. Είναι αυτό που λένε το ρητό, ότι δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Άμα ακούω την κριτική του οποιοδήποτε, το θέμα είναι να σε κρίνει κάποιος ο οποίος έχει κάτι πετύχει στη ζωή του. Και όχι να σε κρίνει κάποιος που απλά κάτι κάνει και νομίζει ότι κάτι κάνει και κοροϊδεύει. Αυτούς δεν τους ακούω. Και είναι επιλογή μας και στη διοίκηση. Δηλαδή, διαβάζουμε για. Υπάρχουν. Δεν θα σταθώ σε ονόματα έτσι προς Θεού. Υπάρχουν 4-5 που συνεχόμενα λένε και γράφουν κάποια δικά του δικές τους θεωρίες. Επειδή όμως το βήμα, ξέρετε, μέσω των social media είναι πλέον πολύ μεγάλο και μπορεί να. Αυτοί οι άνθρωποι να έχουν απήχηση σε πολύ περισσότερο κόσμο και να δημιουργούνται εντυπώσεις. Γι' αυτό το έθεσα το ερώτημα. Ούτως ώστε να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί έξω. Γιατί διαβάζοντας ένα post, διαβάζοντας μια ανάρτηση, ένα σχολιασμό, καλοπροαίρετο ή όχι, ουδής γνωρίζει, διαμορφώνονται εντυπώσεις. Ξέρετε τι γίνεται. Πίσω από ένα πληκτρολόγιο, όλοι μπορούμε να πούμε και να γράψουμε ό,τι θέλουμε. Η διαφορά όμως είναι στην έξω μας ζωή, όταν θα βγούμε στην κοινωνία. Τι ανταπόκριση έχουμε από τον κόσμο και πώς μας βλέπουν και πώς μας μιλάνε και το πώς μας αποδέχονται. Mm-hmm.
Όταν εμείς κάνουμε μια γενική συνέλευση και έρχονται όλα τα σωματεία που έγινε το Φεβρουάριο, αυτά που ήρθαν τα σωματεία εκεί, που είχαν δικαίωμα και ομόφωνα στηρίξαν το διοικητικό μας απολογισμό και μας είπαν προτάσεις, τώρα τι γράφει κάποιος. Συνεργασία με την αντιπολίτευση υπάρχει. Γιατί θυμόμαστε δικά σας λόγια ότι στην προηγούμενη τετραετία η παράταξη του κ. Βασιλόπουλου είχε έρθει μόνο μία φορά. Θα σου πω κάτι. Καταρχήν, φέτος έχει αλλάξει αυτό. Καταρχήν δεν μου αρέσει η λέξη αντιπολίτευση. Ναι, η παράταξη. Από την άλλη πλευρά, α το πούμε έτσι, από την άλλη πλευρά. Ναι, δεν είναι ωραίο γιατί εντάξει, και οι δύο, και εγώ και ο κ. Βασιλόπουλος, να προσφέρουμε. Θέλαμε και όχι να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει συνεργασία, όχι για. Θεωρώ. Δεν υπάρχει γιατί δεν δηλώνει παρόν ο κ. Βασιλόπουλος στην Ένωση, στις θεσμικές μας παρουσίες, δηλαδή, στα συμβούλια μας και σε όλα αυτά. Είναι επιλογή του και καλά κάνει και δεν θα το κρίνω σε αυτό γιατί και εγώ αν είχα χάσει μπορεί να κάνω το ίδιο. Οπότε δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν έχω έρθει ποτέ σε αυτή τη θέση. Δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει συνεργασία, ούτε την προηγούμενη φορά υπήρχε. Είναι κάτι που δεν χρήζει συζήτησης. Κοιτώντας όμως το αύριο δεν χρειάζεστε περισσότερους, όχι ομοειδεάτες απαραίτητος, διότι όταν έχουμε όλες τις ίδιες απόψεις, όλα είναι παραδεισένια και δεν έχει και νόημα. Ναι. Δεν θέλετε περισσότερους να συνεργαστούν, να βοηθήσουν, να βάλουν ένα λιθαράκι παραπάνω. Θα θέλατε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, αν και εφόσον βάλετε, δεν ξέρω, θα θέσετε αυτόν και πάλι στη βούληση του κοινού. Αυτό είναι κάτι μακροπρόθεσμο. Αλλά να σας πω ότι είμαστε ένα συμβούλιο, 11 μελές, και τα 9 και 10 με 9, 10 μέλη είμαστε συνέχεια παρόν και παντού όλα. Είμαστε ένα ισχυρό συμβούλιο για μία ένωση. Η 6η-7η στην Ελλάδα σε δυναμική. Είμαστε αρκετοί και ισχυροί και παρόν παντού και νομίζω ότι βοηθάμε αρκετά. Τώρα μας δώσατε. Παρακαλώ, Ηλία. Κύριε Ηλία. Οι στόχοι για την επόμενη μέρα, έχουμε κάτι να πούμε. Για την επόμενη μέρα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό που είχατε πει στα φιλιατρά, αν υπάρχει το γραφείο για να μην οι ομάδες. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ και με τον κανονισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο που θέλαμε εμείς. Θα κοιτάξουμε να το κάνουμε με έναν άλλο τρόπο. Δυστυχώς όχι με τον τρόπο. Εμείς θέλαμε γραφείο, έδρα κανονικά εκεί. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να έχει δύο έδρες μία ένωση. Παρά τα αυτά, έχετε επαφές εκεί, υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν επαφές. Έχουμε εκπρόσωπο στους Γαργαλιάνους, δύο εκπροσώπους, τον κύριο Γεωργόπλο και τον κύριο Καλκαβούρα. Και στα φιλιατρά τον Βασίλη τον Αθανασόπλο, που είναι μέλη του ΔΣ και είναι από εκεί και είναι η καθημερινότητά του είναι εκεί. Και οπότε εξυπηρετούν και τα σωματεία εκεί, ακόμα και να φέρουν κάτι στην Καλαμάτα για τα σωματεία ή να στείλουμε εμείς κάτι στα σωματεία εκεί. Υπάρχει. Είδαμε πρόσφατα και την ολοκλήρωση του ενωσιακού γηπέδου και νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα σε κάθε περιοχή, όπου και αν κοιτάξεις ποδοσφαιρικά, οι υποδομές είναι το α και το ω. Πού βρισκόμαστε στην περιοχή μας, στη Μεσσηνία, πόσο καλά είναι πλέον τα γήπεδα, οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, που χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και αν ασκείται και πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας πω, μετά τις δημοτικές εκλογές, επικοινώνησε το γραφείο με τη γραμματεία κάθε Δήμου να κάνουμε ένα ραντεβού με τον εκάστοτε δήμαρχο. Δεν μιλάω ποτέ, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά ποιοι δήμαρχοι δεν απάντησαν καν. Υπήρξαν δύο δήμαρχοι. Ναι, δεν απάντησαν καν. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει στην ουσία το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο αθλητισμός. Εμείς επικοινωνήσαμε, λοιπόν, βρεθήκαμε με τους δημάρχους, τους αναφέραμε τα προβλήματα που υπάρχουν στα γήπεδα από αυτά που μας λένε τα σωματεία μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα, αλλά και αυτά που βλέπουμε εμείς στην καθημερινότητα στα γήπεδα. Λοιπόν, υπάρχει μια καλή συνεργασία. Νομίζω ότι οι εγκαταστάσεις μας στο νομό Μεσσηνίας, ο Δήμος Τριφυλίας είναι προβληματικός. Αυτή τη στιγμή μόνο τα φιλιατρά έχουν καλά γήπεδα. Δηλαδή το παλιό γήπεδο των φιλιατρών που λέμε και το καινούργιο το δημοτικό στάδιο. Οι ίδιοι οι παράγοντες της Εράνης έχουν φτιάξει και το μεσαίο το γήπεδο, το παλιό της Νίκη Πλάτης, για τους πιο παλιούς άμα θυμόνται. Λοιπόν, από εκεί πέρα το γήπεδο της Κυπαρισσίας είναι, δεν θα αποτράγει, ή κάκιστο. Τον Γαργαλιάνων το είδα σήμερα από δυτήρια, όσο είναι το τραπεζάκι εδώ και τα μοιράζονται με το μπάσκετ, με σπασμένες πόρτες, αγωνιστικός χώρος, κακός πολύ. Μετά στο Δήμο Καλαμάτας νομίζω ότι αν γίνει μια αλλαγή στο Λουκαρέας, στον Τάπιτα εκεί. Εκεί υπάρχουν και κάθε μάτια προβληματικά έντονα. Είχε μεταβεί και ο Δήμαρχος στην απονομή, και είδε από κοντά τα προβλήματα. Και στο Μπαχράμις υπάρχει πρόβλημα, κάτι με. Όχι τόσο πολύ βέβαια. Στο Μπαχράμις όταν είναι καινούριο, όταν σε
Πριν 6 χρόνια έγινε αλλαγή του τάπητα. Έχουμε 2 χρόνια COVID. Δεν μπορούμε να συζητάμε για αλλαγή του τάπητα. Ναι, μια συντήρηση. Για τάπητα, ναι, συντήρηση. Μια συντήρηση. Ναι. Μια συντήρηση. Στο Λουκαρέα θέλει αλλαγή όμως. Στο Λουκαρέα θέλει μια αλλαγή. Στα σφαγεία μια κερκίδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι σαν Δήμος Καλαμάτας, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας έχει να κάνει και με το γήπεδο των Αρφαρών, το γήπεδο του Άρη, το γήπεδο της Μικρομάνης, το γήπεδο του Ασπροχώματος, του Πλατή και πάει λέγοντας και τα γήπεδα της πόλης. Μπορεί, δεν το έχουμε δει ακόμα, μπορεί και να είμαστε ο πιο καλός Δήμος σε αθλητικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Γιατί αν θα πάρουμε τον αριθμό των γήπεδων, ο Δήμος Αθηναίων π.χ. έχει την Αλεπότρυπα που λέμε και άλλο ένα γήπεδο δημοτικό. Να. Ο Δήμος Αθηναίων. Και ο Δήμος Καλαμάτας μιλάμε τώρα ότι έχει. Έχει 4 μέσα στην πόλη γήπεδα προς χρήση. Γιατί και του Μεσσηνιακού το χρησιμοποιούν 3 σωματεία. Είναι 3 σωματεία. Μπορεί να είναι ιδιωτικό το γήπεδο. Υπάρχει το δημοτικό στάδιο, θα μπορούσε και εκεί να. Εντάξει, εκεί ας πούμε ότι πρέπει να το χρησιμοποιεί η Καλαμάτα. Εγώ θα μείνω εκεί ότι πρέπει να το χρησιμοποιεί η Καλαμάτα και να μην το πατάμε. Εντάξει. Μια ομάδα, μια ΠΑΕ, Super League 2, θα πρέπει να το χρησιμοποιεί μόνο η ΠΑΕ. Είναι του Μεσσηνιακού. Είναι το ενωσιακό το δικό μας. Το χρησιμοποιούν 3 ομάδες. Και η ΚΑΠΑ19 της Καλαμάτας. Είναι των Σφαγείων που είναι 4-5 ομάδες. Είναι τον Μπαχράμι, είναι το Λουκαρέα. Του Ασπροχώματος. Του Ασπροχώματος. Είναι πολλές, αρκετές οι εγκαταστάσεις που έχουμε. Απλά χρειάζονται μια συντήρηση. Μικρή συντήρηση για το Δήμο Καλαμάτας. Αισιοδοξείτε δηλαδή μέσα από τις συνομιλίες που είχατε ότι όποιες συντηρήσεις ή όποιες συμπληρώσεις, ναι, αν θέλετε, θα γίνουν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Οπότε τη νέα σεζόν θα ξεκινήσουμε με. Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν θα αλλάξω τάπητα στο Λουκαρέα, γιατί δεν το κάνω εγώ, το κάνει ο Δήμος. Απλά αυτό που βλέπουμε από τους δημάρχους, ότι η προσπάθεια που κάνουν και θέλουν να το κάνουν, πιστεύω, ναι, και στο Δήμο Μεσσίνης θα γίνουν κάποια έργα, σε κάποια γήπεδα όπως είναι του Λογκά και του Πεταλιδίου, αλλά και στο Λουκαρέας για αυτά εδώ. Δήμο Τριφυλίας, θα σας πω ότι ο Βασίλης Αθανασόπουλος, που είναι μέλος του ΔΣ, είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού. Να. Σήμερα μου είπε ότι και κάποια εγκατάσταση θα γίνει και από τον κύριο Γεργαλιάνους, αλλά μιλάνε και για το γήπεδο της Κυπαρισίας για αλλαγή. Εκεί φαντάζομαι οι παρεμβάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Εκεί πρέπει να γίνει, μιλάμε, παρέμβαση μπόμπα που λέμε. Να ξεκινήσει ολική. Ναι. Και υπάρχει πρόβλημα και στα δύο γήπεδα αυτά. Και είναι αμαρτία, γιατί και η Κυπαρισία τα τελευταία 3-4 χρόνια κάνει μεγάλη προσπάθεια για άλογο στην κατηγορία. Είναι και μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του. Ναι, και το χάνει στο νήμα κάθε χρόνο. Ναι. Και ο τέλος άγρας από την μια ομάδα. Ο Μιλτιάδης, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, να πάνε όλα κατευχήν, θα ανέβει του χρόνου. Πού θα αγωνιστεί? Στο γήπεδο δεν μπορεί να αγωνιστεί όπως είναι. Ούτε στο δικό του. Καλά, στο δικό του, ας το μην το. Οπότε υπάρχει λύση της Καλαμάτας. Αν όλα πάνε καλά και δούμε λίγο μπροστά. Όταν μιλάμε για λύση της Καλαμάτας, μιλάμε για γήπεδο Μεσσηνιακού, φαντάζομαι. Ή ενωσιακό. Ή ενωσιακό. Ή ενωσιακό. Άρα δύο οι επιλογές του. Ενωσιακό. Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας στο ΜΕΝ ή στο ΔΕ. Από εμάς εννοείται. Είχαμε μιλήσει, πως παίζανε και τα μπαράζ εδώ, αλλά επιλέξανε εκεί καλύτερα και νομίζω ότι καλύτερα είναι. Μας δυσκολέψαν, η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά μαζεύει. Εσείς πήγατε πολύ σήμερα από το γήπεδο. Είναι πολύ κόσμο το γήπεδο και είναι πιο. Είναι πιο έδρα πιο που έδρα, χρειάζεται, ναι, και σε αυτά, ναι, τα, ναι, παιχνίδια. Εσείς πήγατε σήμερα, πώς το είδατε? Ναι. Είχα πάει και στο Γήθιο, είχα πάει και σήμερα. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Ναι, άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Να πούμε λίγο τι έγινε. Θα ανέβει η ομάδα όμως. Άλλη ομάδα, πώς το βλέπουμε. Άλλη ομάδα, όπα, για ένα τέτοιο. Ήτανε, σήμερα βγάλανε πάθος και ένταση στους ποδοσφαιριστές, έτσι, γιατί είχαν και αλλαγή προπονητή. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι δικά μας μαγαζιά. Αν υπάρχει αυτό το αισιόδοξο. Ναι, ναι. Απλά οι παίχτες σήμερα ήτανε πιο. Βγάλανε πιο πολύ πάθος. Ήταν λίγο νοχελική, θα έλεγα. Βοήθησε και το ρεπό, πιστεύω. Πολλά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση, να πούμε τι έγινε στον 5ο όμιλο των Μπαράζ Ανόδων για την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία που συμμετέχει η ομάδα του Μιλτιάδη. Τρίτη αγωνιστική, κατάφερε με τον Ηλία Φωτόπουλο στον πάγκο να πάρει την πρώτη νίκη σε αυτό το ειδικό πρωτάθλημα. 3-0 τον Ατρόμητο με τον Πατρών, που στην ουσία τον αφήνει εκτός διεκδίκησης, καθώς έχει τρεις συνεχόμενες ήττες. Στον 39 έγινε το 1-0 με τον Σαραντόπουλο και άλλα 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε 4 λεπτά. Στο 70 έγινε το 2-0 με τον Διονύστο Γεωργιόπουλο και στο 3-0 με τον Βασίλη τον Αφανασόπουλο. Ο Μιλτιάδης μετά από αυτή τη νίκη βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 3 βαθμούς. Ο Παναρκαδικός στην κορυφή με 7, ο Παναγιωθανικός με 5, ο Ξενοφών με 4, Μιλτιάδης μαζί με Θήρα Αμπελοκήπων 3, Παλαιοξηριακός 2 και στην τελευταία θέση ο Ατρόμητος Πατρών με 0 βαθμούς. Εμβόλυμη αγωνιστική την ερχόμενη Τετάρτη. Παναρκαδικός Μιλτιάδης, Παλαιοξηριακός Ξενοφών Κρυστενών, Πανηγυρθεατικός Ατρόμητος Πατρών και ρεπό θα έχει η Θήρα Αμπελοκήπων. Και να κλείσουμε έτσι, να μου δώσετε μια ποδοσφαιρική πρόγνωση, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε όλα τα χρώματα. Σήμερα το 2-0 επί του Ολυμπιακού, το είδατε?
Άσχετο τώρα παρένθεση. Και πλέον πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Εμένα θα με βόλευε τα κίτρινα. Εμένα θα με βόλευε τα κίτρινα. Ένα χ θα ήταν το πιο βολικό για εμάς. Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω γιατί ήμουν στο Γαργαλιά. Σας πάει αργά μέχρι να ετοιμαστώ να έρθω εδώ. Είδα πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν έχω εικόνα για το μάτς. Πώς πήγε και τι. Να κρίνει να πω την άποψή μου τέλος πάντων. Νομίζω τώρα ότι το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ θα παίχνει στο Καραϊσκάκι. Ναι. Την επόμενη αγωνιστική και για το ΜΠΑΟΚ μέσα στο Βικελίδης και όχι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Αλήθεια, Για μένα έτσι πιστεύω. Η ΑΕΚ έχει ένα βαντάζ, ένα βαθμό μπροστά. Θα δούμε την επόμενη. Θα δούμε. Για την Καλαμάτα φέτος η συμμετοχή στα play-off αφήνει ικανοποίηση. Στον ποδοσφαιρικό φιλάθλο. Στα play-off συμμετοχή δεν έχει κάνει ούτε μία νίκη, δεν αφήνει ικανοποίηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα άλλαζε και κάτι όταν έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές. Νομίζω η Καλαμάτα φέτος, στην αρχή του πρωταθλήματος, για μένα ήταν όσο πιο κοντά γίνεται για την άνοδο στη Super League 1. Να. Όσο πιο κοντά γίνεται στην άνοδο, όπως ακριβώς σας το λέω, γιατί σας λέω, κοιτάτε λίγο. Σκεφτόμουν και το παρελθόν, την εποχή Παπαδόπουλου που είχε και ξένους προπονητές που δεν είχε και αυτό το χάσμα το επικοινωνιακό, αλλά νομίζω ότι απέδιδε καλύτερα. Για φέτος, εγώ θα πω από τις τελευταίες χρονιές που διεκδικεί το πρωτάθλημα, νομίζω ότι φέτος, τη φετινή σεζόν, ξεκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές για άνοδο. Θεωρώ ότι η ήττα με 3-2 στην Νίκαια που ήμουν στο γήπεδο από τον Ιωνικό και η αλλαγή προπονητή, για μένα αυτό άλλαξε λίγο την τέτοια της ομάδας. Δηλαδή, προσωπικά, σαν φίλαθρο, σας μιλάω ξεκάθαρα. Εγώ, παρά την ήττα. Ναι. Κάποιες ήττες δηλαδή δεν θα πρέπει να αποδίδουν μάρμαρο που λένε. Ναι. Αυτό το συναντήσαμε με όλους τους προπονητές φέτος της Καλαμάτας. Η αλήθεια είναι ότι έχει, την τελευταία διετία έχει πολλές αλλαγές και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί αναταράξεις. Μέχρι να συνηθίσει ο ένας παίκτης τον προπονητή, έχει το άλλος. Δηλαδή κάπου εκεί το χάνει, πιστεύω. Νομίζω ότι η Καλαμάτα λίγο απέχει από αυτό το τσικ που λέμε το σκούντιγμα για να ανέβει στο Super League. Κάτι εκεί μέσα είναι. Του χρόνου θα το πετύχει, λέτε. Εύχομαι, εννοείται να το πετύχει. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει τη χρονιά και με τι στόχους. Καλαμάτα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί. Τα τελευταία χρόνια δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα, μακάρι του χρόνου να τέτοια εποχή να έχουμε εδώ φιέστα. Μακάρι. Το καλοκαίρι τι σχεδιάζετε εσείς σαν Ένωση, τι θα κάνουμε. Υπάρχει το ποδόσφαιρο της θάλασσας. Μπράβο, εκεί θέλω να σταθώ. Είδαμε και την πρωτοβουλία που έγινε τώρα. Ναι, μεν στο ανοιχτό υπάρχει και αυτό. Επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε, υπάρχει μέχρι κάποια κατηγορία αυτό το περιθώριο να είναι ανοιχτά, έτσι. Στην ΓΑΜΑ Εθνική μπορεί να γίνεται εκεί, στην κατηγορία που συμμετέχουν, μπορεί να γίνονται πρωταθλήματα σε ανοιχτό. Έχουμε ποδόσφαιρο σάλας. Φέτος είχαμε την ομάδα του Πατίστα που συμμετείχε στο πρωτάθλημα. Από ό,τι μιλάω με ομάδες και μου έχουν προσεγγίσει να δουν και τη διαδικασία. Του χρόνου θα έχουμε, θεωρώ, 2 με 3 ομάδες καινούργιες στο Σάλας. Υπάρχει άνοδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο νομό. Mm-hmm. Είδαμε το Πατίστα ότι ήταν στη Β' Εθνική και έπεσε την τελευταία αγωνιστική και αυτό. Yeah. Έχουμε τον Εθνικό στη Γ' Εθνική. Θα έχουμε το Πατίστα του χρόνου στη Γ' Εθνική. Το Πατίστα φέτος είχε 2 ομάδες και στη Β' και στη Γ' Εθνική. Υπάρχουν κορίτσια που έρχονται στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει η Ακαδημία Γυναικείου. Υπάρχει το Σάλας. Οι εγκαταστάσεις για το Σάλας, όπως και να είναι, μπορεί να γίνεται σε ανοιχτό γήπεδο, αλλά αυτά τα αθλήματα πρέπει να γίνονται σε κλειστούς χώρους. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι και πιο όμορφο να το δεις στη φυσική του έδρα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο στην περιοχή μας. Γιατί βρέχουν υπάρχει τέτοια προοπτική. Αν σε περίπτωση βροχής. Ακούσα σας πω. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε 2 κλειστά. Νομίζω ότι σε ένα από τα 2, είτε στην Τέντα είτε στο στάδιο, θα μπορούσαν να γίνουν οι αγώνες εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο μία φορά ανά 2, μπορεί και 3 εβδομάδες. Να γίνεται ένα παιχνίδι 2 ώρες, γιατί υπάρχει και ελαστικότητα στο ωράριο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να παίξουν Κυριακή 11 το βράδυ. Δεν τους, τα παιχνίδια γίνονταν κάτω στον Κορδία, στο Ενωσιακό και παίξανε, θυμάμαι, ένα παιχνίδι που είχα πάει να δω με την Κόρινθο. 10 η ώρα ξεκινήσανε και τελείωσε 12 το βράδυ. Μιλάμε τώρα δίπλα από τη θάλασσα και ο αέρας ήταν φοβερό. Οπότε σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ξεκινάμε να προσεγγίσουμε, να πιέσουμε, να φτιαχτεί ένα κλειστό για γήπεδο. Ας δούμε πρώτα τα κλειστά που έχουμε εδώ, είτε τις Καλαμάτες, ακόμα και τις Μεσίνης, οι ομάδες να μιλήσουν εκεί, γιατί και η Μεσίνη δίπλα είναι που έχει κλειστό. Πραγματικά. Έτσι ώστε να γίνει το άθλημα με τις πιο όμορφες προδιαγραφές που χρειάζεται για να γίνουν τα παιχνίδια σάλας. Άρα θα το ψιλοκυνηγήσουμε σε εισαγωγικά αυτό. Οι ομάδες δεν έχουν κάνει και μια άτυπη συνάντηση αυτή που θέλουν να φτιάξουν τις ομάδες με την ήδη υπάρχον ομάδα και θα ασχοληθούν, θα επικεντρωθούν. Με τη δική σας στήριξη. Ναι, και εννοείται αυτό το συζητάμε. Έχουμε διαιτητές σάλας.
Ήθελα να ρωτήσω για το κομμάτι της διαιτησίας και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, λίγα δικό σου, πάρ' το. Όχι. Παρακαλώ. Είναι η μόνιμη συζήτηση. Η μόνιμη συζήτηση, λοιπόν. Έχουμε βελτιωθεί και αν δεν έχουμε βελτιωθεί, τι φταίει. Και έχουμε αρκετούς, χρειαζόμαστε κι άλλους. Γιατί δεν έχουμε πολλούς. Και είδαμε, γενικά υπάρχει ένα ζήτημα με τη διαιτησία θεαρό τα τελευταία χρόνια. Και να συμπληρώσω στην ερώτηση της Σύση, γιατί φέτος δεν είδαμε πολλές διαιτησίες στη ΓΑΜΑ Εθνική από μεσηνιακή εκπροσώπηση. Θα σου πω. Αν είναι λάθος αυτό, αλλά έτσι πιστεύω ότι ήταν λίγες. Καθένα είναι αρμόδιος για να απαντήσει, είναι ο Ηλίας Αλεξέας, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Λοιπόν. Εγώ όμως είμαι ο θεσμός και εγώ είμαι αυτός που κάθε Κυριακή βράδυ και Δευτέρα πρωί σπάει το τηλέφωνο και δεν σφίριξε, δεν έδωσε ένα φάι, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Είμαι δεκτικός, το ακούω, το καταλαβαίνω, ασπάζομαι. Πάω και βλέπω. Δεν με έχετε δει ποτέ και κανένας δεν με έχει δει ποτέ. Πάω και βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Μάλλον το μήνα όλο, για να μην πω το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν γίνει έτσι. Χωρίς να με βλέπει κανένας, να έχω ο ίδιος δική μου γνώμη και άποψη, ούτε να μου πει ο παρατηρητής, ούτε ο διαιτητής, ούτε ο παράγοντας. Εδώ έχουμε μάθει να λέμε ανέβηκε η ομάδα. Δεν ανέβηκε η ομάδα, φταίει η διαιτησία. Έπεσε η ομάδα, φταίει η διαιτησία. Δεν έβαλε γκολ ο ποδοσφαιριστής, φταίει ο διαιτητής. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να αναγνωρίζουμε και τα δικά μας σε εισαγωγικά λάθη. Γιατί ήταν μια ομάδα. Δεν μπορεί μεσούς τη σεζόν να αποφασίζει ότι παίρνει έναν ποδοσφαιριστή και λέμε στα αποδυτήρια, π.χ. πάμε για πρωτάθλημα, άρα ο διαιτητής, αν κάνει ένα λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Και εσείς εδώ που είστε στην εκπομπή κάνετε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Κάνετε λάθος στο και εγώ εκεί που διοικώ το ποδόσφαιρο κάνω λάθος και στη δουλειά μου κάνω λάθη. Γιατί άμα δεν κάνεις λάθη, δεν μαθαίνεις. Σαφώς και όλοι κάνουμε λάθη. Ποτέ όμως δεν κοιτάμε το δικό μας το λάθος, αλλά κοιτάμε του άλλου. Η καμπούρα του γείτονα είναι. Η καμπούρα του γείτονα. Λοιπόν, εγώ για την καμπούρα του γείτονα, εγώ αυτό που έχω να πω είναι καλύτερα να κοιτάξουμε πρώτα το εσωτερικό μας, να ξεκινήσουμε από εκεί, να είμαστε δυνατοί εκεί και να φτιάξουμε την ομάδα μας τέτοια έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και την κακή διαιτησία. Γιατί η κακή διαιτησία μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα ή μπορεί να μην το είδε ο υπόπτης ένα offside. Εδώ βλέπετε ότι στη Super League 1 και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουν το VAR και αμφισβητούν το VAR. Αμφισβητείτε το VAR. Δεν θα αμφισβητηθεί ο χι διαιτητής που παίζει στο χι match. Είναι περίεργο. Αλλά. Δεν νομίζω ότι η διαιτησία είναι, αντικατοπτρίζει αυτό που αυτές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και έχουν βγει και αρκετές και μερικές είναι προσβλητικές και να ξέρετε ότι και κάποιοι διαιτητές έχουν κινηθεί και λίγο διαφορετικά γιατί μιλάνε και για γεγονότα, για διάφορα τέτοια. Πράγμα που εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Δεν το βγάζω από πάνω μου, το ακούω, μιλάω με τον παράγοντα και το βλέπω. Πάω στο γήπεδο και βλέπω. Δηλαδή όταν έχω ακούσει από ομάδα ότι κάθε Κυριακή αδικούμε διαιτησία, έχω δει 4 τις παιχνίδια. Σε εισαγωγικά, άμα δεν περνάς και το κέντρο, δεν μπορεί να βάλεις γκολ. Άρα δεν είναι μόνο η διαιτησία το πρόβλημα. Γιατί εγώ δεν έχω μάθει ποτέ ούτε να κάνω πολιτική και να πω ότι ναι, θα το δούμε, θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε. Και η διαιτησία κάποιες φορές κάνει λάθη, αλλά κάνουμε και εμείς σαν ομάδα, σαν παράγοντες. Και εγώ είχα ομάδα, ήμουν παράγοντα. Συνολικά βάζοντας ένα πρόσημο όμως στην μεσηνιακή διαιτησία τη φετινή χρονιά, είναι θετικό ή αρνητικό? Το θετικό τη φετινή χρονιά είναι ότι ήρθαν πάρα πολλοί καινούργιοι διαιτητές στις σχολές μας. Οπότε η νέα χρονιά θα είναι πολύ πιο άνετοι, έτσι, οι καλοί διαιτητές κατά την κρίση της Επιτροπής Διαιτησίας που έχουμε να βγάζουν πιο εύκολα τα μεγάλα μάτς, τα δύσκολα μάτς. Και οι καινούργιοι διαιτητές να παίζουν τα πιο εύκολα μάτς. Πόσους νέους διαιτητές θα δούμε δηλαδή τη νέα σεζόν? 20. Μπράβο, πολύ χρόνο. Άρα μιλάμε για... Ήδη κάποιοι αναπτυξιακά παίζαν full που λέμε και σε κάποια με ειδικό χαρτί από την Επιτροπή Διαιτησίας και κάποια αδιάφορα σε εισαγωγικά τη ΓΑΜΑ τοπική θα παίζανε. Και έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το ότι δεν είχαμε εκπροσώπηση στη ΓΑΜΑ Εθνική από αρκετούς διαιτητές είναι ότι κοπήκαν στα τεστ, Ηλία. Να λέμε και αυτά. Τεστ κόπωσης ήταν ναι. Αυτό. Σωστό, αλλά δεν είχαμε όμως και όπως πέρυσι, την πρόπερση, κάθε Κυριακή π.χ. που είχαμε σε δύο μάτς. Είχαμε δύο που θα. Είχαμε δύο τριάδες για να βγαίνουν έξω αυτή τη στιγμή. Οπότε είχαμε δύο διαιτητές και τέσσερις βοηθούς. Ακριβώς. Έχει όμως τα χέρια. Είχαμε κάθε Κυριακή έξω. Είχαμε. Αλλά είχαμε λίγους έξω. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που είχαμε 2-4-5 διαιτητές και 12 βοηθούς. Είναι διαφορετικό. Έχει αυτό τα εχέγγυα όμως για να βγάλει ξανά, να βγάλει πάλι μεγάλα ονόματα διαιτητικά. Ναι, θα βγάλουμε. Έχει. Και έχει και καλούς αυτούς τους καινούριους που έχουν έρθει και είναι και πρώην ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι σημαντικό νέας διαιτητής να είναι και πρώην ποδοσφαιριστής. Πιάνει πιο εύκολα τον παλμό σε έναν αγώνα. Σωστό.
Αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Μάλιστα. Αυτό είναι με τη διαιτησία και δεν έχει να κάνει. Και σας είπα ότι εγώ διαβάζω και τις ανακοινώσεις και ξέρω και πολλές φορές από την ίδια ομάδα βγαίνει μια ανακοίνωση και μου στέλνει, με παίρνει τηλέφωνο μέλος της διοίκησης ομάδας και λέει: ξέρεις τι, δεν θέλαμε σαν συμβούλιο να τη βγάλουμε, ήθελε ο τάδε και για να μην του χαλάσουμε χατήρι, βγήκε και μια ανακοίνωση. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Εντάξει, εγώ, ή να βγαίνει μια ανακοίνωση από τη μία ομάδα και την επόμενη να βγαίνει διορθωτή. Πώς να το πω. Ναι, επανόρθωση. Νομίζω ότι αυτό ναι, είναι λίγο καλό, είναι, καλό είναι και να σας πω και κάτι, σας το ξαναλέω. Εγώ ήμουν 7 χρόνια είχα ομάδα. Δεν είχα βγάλει ανακοίνωση για διαιτησία. Δεν είχα βγάλει. Πριν κάνει ένα σχόλιο, δεν ήξερα το τηλέφωνο του Προέδρου της Ένωσης. Δεν το ήξερα. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Εγώ ήθελα την ομάδα μου στο χωριό μου και πήγαινε και καλά. Πάντα ξεκίνησα από την γραμματοπική, προβιβάστηκε στη Β' μετά στη συγχωνεύση με την Α1 και ήταν στην Α1 και μια χαρά. Δεν είχα βγάλει ποτέ ένα και διαιτησία. Γιατί καταλάβαινα ότι μπορεί την ώρα του αγώνα στο γήπεδο να είχα φωνάξει και να είχα διαμαρτυρηθεί, οκ. Okay. Μέσα στο ποδόσφαιρο. Και αν δεν έχει και αυτό το ποδόσφαιρο, καλύτερα να το κλείσουμε. Γιατί όλα είναι μέσα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Και σας είπα ότι συνήθως οι ανακοινώσεις βγαίνουν για να καλύψουμε κάτι άλλο. Όχι από όλους, έτσι και δεν βάζω όλα τα ίδια δάχτυλα. Ενδεχομένως και ψυχής λόγω της αδικίας που ίσως εκείνη την ώρα να νιώθει ο καθένας από εμάς, υπάρχει αυτή η ευκολία του γράφω και ανακοινώνω. Η αλήθεια είναι αυτή. Του χρόνου το ρώτησε ο Ηλίας, θα το ξαναρωτήσω εγώ. Ο σχεδιασμός είναι Α, Β, Γ, Γ ενός δύο ομίλων, Β ενός δύο. Α, Β, Γ, Γ. Σας είπα, θα γίνουν διαφορετικά τα πράγματα στη ΓΑΜΑ. Ήδη επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια. Δεν έχει κάτι να σας πω σίγουρο να το ανακοινώσω, αλλιώς δεν έχει κανένα πρόβλημα πολύ να το πω. Αυτό το τυράκι τώρα. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί κάτι για να κλείσω ωραία. Πρέπει να μας πει και η ΕΠΟ τι θα γίνει με αυτά τα σωματεία και να δούμε εκεί πώς θα λειτουργήσουμε. Ποιες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή, ποιες ομάδες θα είναι μες στο Μητρώο, γιατί έχουμε και αυτό το βραχνά του Μητρώου. Όσο αφορά το Μητρώο, κάθε χρόνο πρέπει να κάνει επαναγραφή. Μέχρι 15 έκτου ή κούρος πρέπει οι ομάδες να περάσουν μέσα τα στοιχεία τους. 30 έκτου. Τελεσίδικα, έτσι, δεν πάει παράταση σε αυτό. Στο κούρος δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί στην Ελλάδα η παράταση είναι. Ναι, είναι ένα ζήτημα, γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, 30 έκτου λίγη προθεσμία για την τροποποίηση των καταστατικών. Οπότε όλα αυτά θα φέρουν ένα συνδυασμό 31 εβδόμου που θα λύγει πάλι η προθεσμία η δήλωση συμμετοχής. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι αν οι ομάδες αυτές που δεν δηλώσαν συμμετοχή, δεν ξαναδηλώσουν συμμετοχή, οπότε μας το κάνουν πιο εύκολο. Αν δηλώσουν όμως, θα πάμε σε μια συζήτηση διαζώσεις πρώτα με τις ομάδες, να δούμε τι διάθεση υπάρχει και γιατί το κάνουν αυτό. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που το κάνουν επανειλημμένα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν χτυπήσουν πάλι την πόρτα και έρθουν πάλι. Πλέον όμως με τον αθλητικό νόμο υπάρχουν άλλες κυρώσεις. Mm-hmm. Γιατί πλέον εμείς κάνουμε πάντα αυτό που λέει ο αθλητικός νόμος και αν δεν υπάρχει στον αθλητικό νόμο, πάμε στο καταστατικό. Να. Τώρα νικάει πάντα ο αθλητικός νόμος. Είναι έτσι η νομοθεσία. Οπότε μας λύνει λίγο καλύτερα τα χέρια. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, K12 μεγάλο πρωτάθλημα, K14 μεγάλο πρωτάθλημα, K16. Θα δούμε, θα μιλήσουμε με τις ακαδημίες. Εδώ μπορεί να μην κάνουμε καμία, γιατί 16 χρόνια πλέον είναι στο αντρικό. Ναι, είναι 16 υπάρχει χρονών, αυτή η μεταποίηση. Ναι. K12, K14 σίγουρα. Τουρνουά Χριστούγεννα, το Junior αυτό που κάνουμε. Και οτιδήποτε άλλη πρόταση μας κάνουν. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε. Και σίγουρα θα δούμε και εμείς τι άλλο πάνω σε αυτά μπορούμε να κάνουμε. Αυτά είναι που μπορεί να κάνει μια ένωση. Πώς βλέπετε πανελλαδικά. Δεν πρωτοτυπούμε ούτε μειονεκτούμε. Προσπαθούμε να πρωτοτυπήσουμε ως προς την αντικειμενικότητα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μόνο. Και νομίζω το έχουμε πετύχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να σας ευχηθούμε, γιατί και εμείς σήμερα θα χαιρετήσουμε. Λοιπόν, θα ευχηθούμε. Η επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά να μας βρει όλους υγιείς και στις επάλξεις. Καλό καλοκαίρι. Ακόμα περισσότερες ομάδες. Αν είναι όπως ο Τσικλιντίας Πύλου, να το πούμε που έτσι θέλετε, επαναδροσωροποιείται πάλι. Και στο Μιλτιάδη. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σιγά με αυτή, γιατί χρειάζονται ομάδες παραπάνω κατηγορία.